Γεια σας, σε όσους μας παρακολουθούν από μεθυσμένα. Επειδή δεν είχαμε την ευκαιρία να βιντεοσκοπήσουμε την πρώτη ώρα του μαθήματος JavaScript, την επαναλαμβάνουμε τώρα. Οπότε θα πούμε το πρώτο μέρος, θα το δείξω εγώ και το επόμενο μέρος θα είναι αυτό που δίδαξε ο Πέτρος την προηγούμενη φορά. Και προχωρούμε με διαφάνεια. Ωραία. Λοιπόν, οπότε αυτά που θα πούμε σε αυτό το μάθημα είναι μια εισαγωγή στο JavaScript, πώς συνδυάζεται με την HTML και κάποια λεξιλογικά πράγματα και συντακτικά για το JavaScript, μεταβλητές, τελεστές, τα if else switch for while, που είναι ο έλεγχος ζωής που έχουμε ήδη δει και σε άλλες γλώσσες, στην PHP, συναρτήσεις, αντικείμενα και τύπους δεδομένων. Καταρχάς, να κάνουμε μια παρατήρηση ότι η JavaScript και η Java είναι δύο γλώσσες που φαίνεται να έχουν το ίδιο όνομα, αλλά στην πραγματικότητα η σχέση μεταξύ τους είναι πολύ μακρινή. Η JavaScript αρχικά είχε ένα διαφορετικό όνομα, αλλά λόγω του ότι η Java ήταν την εποχή που δημιουργήθηκε η JavaScript, η Java άνθιζε και θεωρούνταν trendy, γι' αυτό απέκτησε η JavaScript τελευταία στιγμή το όνομα που έχει και σήμερα. Παρ' όλα αυτά, οι ομοιότητες τους είναι λιγότερες από τις διαφορές τους, είναι μόνο κάποιες συντακτικές ομοιότητες και στην πραγματικότητα δεν θα πρέπει να τις μπερδεύετε. Η μόνη ομοιότητα εκτός από τη σύνταξη είναι ότι και οι δύο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να φτιάξουμε εφαρμογές για το web στο client, αλλά η λογική είναι διαφορετική που γράφουμε στις δύο γλώσσες. Και μάλιστα, αν ξέρετε ήδη Java, αυτό ενδέχεται να σας μπερδέψει κιόλας, γιατί η λογική των αντικειμένων στη Java και τη JavaScript είναι πολύ διαφορετική. Καταρχάς, τι διαχωρίζει την PHP από την JavaScript? Η PHP τρέχει στο server, ενώ η JavaScript τρέχει στον client. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, διότι μας απαγορεύει τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε με τη JavaScript και τι μπορούμε να κάνουμε με την PHP και γιατί είναι ξεχωριστά πράγματα. Καταρχάς, να έχετε υπόψη είναι ότι ο κώδικας που γράφεται σε JavaScript τρέχει στο client, που σημαίνει ότι τρέχει τον Firefox και άρα μπορούν να το κατεβάσουν οτιδήποτε χρήστες και να το μελετήσουν. Αντίθετα, το κώδικα της PHP που τρέχει στο δικό σας server και άρα παραμένει δικό σας κώδικας. Το οποίο σημαίνει ότι ο κώδικας JavaScript είναι υποχρεωτικά ανοιχτός. Δεν μπορεί να παραμένει κρυφός από τους χρήστες σας. Αν μπορεί να το κατεβάσει ο Firefox, μπορεί να το κατεβάσει και ο χρήστης σας και να το διαβάσει. Επιπλέον, ο κώδικας αυτός στέλνεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTP και άρα μας απασχολεί να είναι σύντομος σε μέγεθος, μικρός, ώστε η σελίδα μας να είναι γρήγορη. Επίσης, δεν ελέγχουμε πλήρως τον υπολογιστή στον οποίο τρέχει. Μπορεί να τρέξει σε Windows μηχάνημα, σε Linux μηχάνημα, σε Mac μηχάνημα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν διαφορές, να τρέχει από browser σε browser. Δεν έχουμε δηλαδή το βαθμό ελέγχου που έχουμε όταν τρέχουμε κώδικα σε PHP. Τώρα, τι κάνει η JavaScript? Η JavaScript αυτό που κάνει είναι να ορίζει τη συμπεριφορά στη σελίδα μας. Μέχρι στιγμής, όταν γράφουμε client-side κώδικα, έχουμε δει πώς να ορίσουμε το περιεχόμενο με HTML, πώς να ορίσουμε τη μορφοποίηση με CSS, και τώρα έρχεται το τρίτο στοιχείο που είναι η συμπεριφορά και ορίζεται με JavaScript. Είναι σημαντικό να κρατάτε στο μυαλό σας ότι αυτά τα τρία στοιχεία μια σελίδα θα πρέπει να παραμένουν ξεχωριστά. Τώρα, σχετικά με εναλλακτικές λύσεις. Είχαμε πει ότι στην περίπτωση της PHP στο server μπορούμε να έχουμε διαφορετικές server-side γλώσσες, επειδή εμείς είμαστε αυτοί που θα εγκαταστήσουμε έναν interpreter, αλλά στην περίπτωση του client μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο αυτά που είναι ήδη διαθέσιμα. Σε όλους τους browsers τους σύγχρονους είναι διαθέσιμη JavaScript. Τώρα για εναλλακτικές λύσεις δεν υπάρχουν πολλές. Μία λύση είναι το Flash και η ActionScript, που είναι μια κλειστή πλατφόρμα της Adobe. Και μία λύση είναι η γλώσσα Java, που είναι κάτι εντελώς διαφορετικό και έχει πολλά προβλήματα, όπως το ότι είναι μια πλατφόρμα η οποία δεν είναι εγκαταστημένη παντού και έχει και πολλά προβλήματα ασφαλείας. Αντίθετα, η JavaScript είναι μια ανοιχτή πλατφόρμα και είναι διαθέσιμη παντού, σε κάθε browser, και μάλιστα βασίζεται σε κάποια standards, τα οποία αποφασίζονται από ομάδες και όχι από μια συγκεκριμένη εταιρεία. Τώρα, τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε με την JavaScript? Μπορούμε να ελέγξουμε τη συμπεριφορά σε μια σελίδα. Τι σημαίνει συμπεριφορά? Μπορούμε να καθορίσουμε τα animations που θα τρέχουν σε μια σελίδα, δηλαδή να μετακινούμε στοιχεία στη σελίδα δυναμικά, να κάνουμε διάφορα εφέ. Μπορούμε να φορτώνουμε περιεχόμενο ασύγχρονα. Το τι σημαίνει αυτό θα το δούμε στο αντίστοιχο μάθημα που μιλάει για jQuery και Ajax.
μπορούμε να ελέγχουμε τις φόρμες μας πριν να γίνει το submit, αν είναι έγκυρες, και πολλά άλλα πράγματα τα οποία αφορούν τη λογική προγραμματισμού στον client. Τώρα πώς συνδυάζουμε τη γλώσσα HTML με τη JavaScript. Αυτό γίνεται με μια ετικέτα HTML που βρίσκεται είτε μέσα στο body είτε μέσα στο head, και η οποία συντάσσεται ως εξής, όπως θα δείτε. Περιέχει, είναι η ετικέτα script, έχει το όνομα script, ανοίγει και κλείνει όπως βλέπετε εδώ πέρα, και έχει δύο ιδιότητες, την type και την src. Η type καθορίζει το mark type του script, το οποίο είναι πάντα text κάθετος JavaScript. Θα σας θυμίζει την ιδιότητα type του style που είδαμε στην περίπτωση που συνδυάζουμε CSS με HTML, πράγματι είναι η ίδια ιδιότητα, η τιμή της όμως είναι διαφορετική γιατί εδώ έχουμε JavaScript. Και το SRC, η ιδιότητα αυτή, έχει την ίδια συμπεριφορά ακριβώς που έχει και στις εικόνες, δηλαδή μας επιτρέπει να φορτώσουμε ένα εξωτερικό αρχείο. Η διεύθυνση του SRC είναι μια διεύθυνση με βάση αυτά που έχουμε πει στο μάθημα των διευθύνσεων, μπορεί να είναι σχετική, μπορεί να είναι απόλυτη, και αναφέρεται στο αρχείο το οποίο πρόκειται να εκτελέσει ο browser. Όταν λοιπόν εμείς γράφουμε αυτή την ετικέτα, τη στιγμή που τη διαβάζει ο browser, εκτελεί και τον αντίστοιχο κώδικα JavaScript που υπάρχει εκεί μέσα. Αυτό είναι σημαντικό να το παρατηρήσουμε, διότι ενδέχεται τμήματα που εγγράφουμε να μην έχουν φορτώσει όταν θα τρέξει ο κώδικας μας σε JavaScript. Για παράδειγμα, αν βάλουμε το script στο head, όλο το body δεν θα έχει ακόμα διαβαστεί από τον browser, και άρα το script μας δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό. Εδώ βλέπετε ένα πλήρες έγγραφο HTML που φορτώνει ένα script που λέγεται footer.js. Και αυτό που κάνουμε είναι το χρησιμοποιούμε την ετικέτα script μέσα στο body σε αυτή την περίπτωση και το footer.js θα τρέξει αμέσως μόλις διαβαστεί η συγκεκριμένη ετικέτα. Εναλλακτικά, αν δεν θέλουμε να έχουμε το script μας σε ένα ξεχωριστό αρχείο, μπορούμε να βάλουμε τον κώδικα ανάμεσα στην ετικέτα script ανοίγει και script κλείνει, ως περιεχόμενο δηλαδή, και να παραλείψουμε την ιδιότητα src, το οποίο έχει αποτέλεσμα να μπορούμε να συμπεριλάβουμε κώδικα απευθείας και αυτός να τρέξει άμεσα χωρίς να χρειαζόμαστε εξωτερικά αρχεία. Αυτό ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι χρήσιμο, αλλά δεν θεωρείται τόσο καλή πρακτική, όπως δεν θεωρείται και τόσο καλή πρακτική να έχουμε το CSS μέσα στο HTML. Επειδή λοιπόν θέλουμε να χωρίσουμε το περιεχόμενο, τη μορφοποίηση και τη συμπεριφορά, είναι καλό να χρησιμοποιούμε την πρώτη σύνταξη όπου το αρχείο JavaScript βρίσκεται σε ξεχωριστό αρχείο από το HTML. Παρατηρήστε επίσης ότι μπορούμε να φορτώσουμε πολλά αρχεία JavaScript σε ένα HTML έγγραφο, όπως θα μπορούσαμε να φορτώσουμε πολλά CSS αρχεία μέσα σε ένα CSS έγγραφο. Και τα JavaScript που φορτώνουμε όλα μπορούμε να τα σκεφτόμαστε σαν να ενώνονται σε ένα μεγάλο και να τρέχει αυτό. Εντάξει, ας δούμε κάποια στοιχεία σχετικά με τη γλώσσα JavaScript. Καταρχάς, μοιάζει αρκετά με την PHP, η σύνταξη είναι αρκετά παρόμοια. Έχουμε μία σειρά από εντολές που εκτελούνται η μία μετά την άλλη και κάθε εντολή τελειώνει με την ανωτελεία. Αντίθετα από την PHP όμως, ο τρόπος που λειτουργεί δεν είναι τυπώνοντας πράγματα μέσω του echo, και ούτε γενικά δεν υπάρχει μία εντολή την οποία μπορούμε να χρησιμοποιούμε για να τυπώνουμε. Μάλλον υπάρχει, αλλά είναι κακή πρακτική να τη χρησιμοποιούμε, δεν θα το κάνουμε αυτό. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί είναι πειράζοντας πράγματα πάνω στη σελίδα, δρώντας πάνω στο HTML και πάνω στο CSS. Στα επόμενα μαθήματα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε πολύ αναλυτικά πώς γίνεται αυτό. Σήμερα θα δούμε κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα. Ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να δείξουμε μηνύματα στο χρήστη είναι με τη συνάρτηση alert, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Δεν έχουμε πει ακόμα για συναρτήσεις, αλλά ας δούμε αυτή την αρχική. Εδώ τις έχουμε περάσει την παράμετρο Hello World, και το αποτέλεσμα θα είναι αυτό που βλέπετε εδώ πέρα. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο το οποίο γράφει τη φράση που είχαμε και έχει το OK. Αυτή η συνάρτηση παίρνει έτσι μια παράμετρο και εμφανίζει μια ειδοποίηση για το χρήστη. Και ο τρόπος που χρησιμοποιείται συνήθως δεν είναι για να εμφανίσουμε όντως μηνύματα στο χρήστη, αυτό είναι αρκετά σπάνιο. Συνήθως θα εμφανίζουμε μέσα στο HTML μας. Το alert, ένας σημαντικός λόγος που χρησιμοποιείται είναι για να κάνουμε debugging. Να βλέπουμε αν το script μας τρέχει σωστά και αν οι μεταβλητές μας περιέχουν τις σωστές τιμές. Οπότε θα το χρησιμοποιήσουμε για αυτόν τον σκοπό και θα το χρησιμοποιήσετε κι εσείς για να κάνετε την επασφαλμάτωσή σας. Όπως είπαμε, η JavaScript τρέχει από μία μηχανή στο browser. Αυτή λέγεται μηχανή JavaScript, η JavaScript Engine. Και είναι κάτι παρόμοιο με την μηχανή
με τη μηχανή του browser η οποία κάνει το rendering, δηλαδή παίρνει το HTML και το CSS και τα εμφανίζει. Όπως είπαμε, ο κώδικας JavaScript τρέχει από το browser. Για να τρέξει, χρησιμοποιεί μια μηχανή που λέγεται μηχανή JavaScript, JavaScript Engine, και είναι παρόμοια με τη μηχανή rendering του browser, η οποία είναι υπεύθυνη για την εμφάνιση του HTML και του CSS όπως είχαμε δει στα πρώτα μαθήματα. Η μηχανή JavaScript του browser είναι διαφορετική για κάθε browser και η δουλειά της είναι να παίρνει το JavaScript κώδικα και να το τρέχει. Εδώ βλέπουμε κάποιους browsers και τις αντίστοιχες μηχανές JavaScript. Για παράδειγμα, ο Google Chrome χρησιμοποιεί τη μηχανή JavaScript V8. Λοιπόν, τώρα θα δούμε κάποια πράγματα σχετικά με το λεξιλόγιο της JavaScript και τα διάφορα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Είναι πολύ παρόμοια με την PHP, οπότε δεν χρειάζεται να σταθούμε πολύ. Εδώ βλέπετε κάποιους τελεστές της JavaScript, τους αριθμητικούς, τους λογικούς, της σύγκρισης, αύξησης και μείωσης και ανάθεσης τιμής που είναι ακριβώς ήδη με την PHP. Βλέπουμε όμως και έναν επιπλέον τελεστή, την ένωση αλφαριθμητικών που γίνεται με τον τελεστή SYN. Αντίθετα από την PHP που χρησιμοποιεί τον τελεστή τελεία. Ο τελεστής SYN, όταν εφαρμόζεται ανάμεσα σε δύο strings αλφαριθμητικά, ενώνει τα δύο αλφαριθμητικά σε ένα, ενώ όταν χρησιμοποιείται ανάμεσα σε δύο αριθμούς, τους προσθέτει. Όλα τα άλλα είναι τα ίδια. Στην JavaScript επίσης, καθώς είναι μια γλώσσα με ασθενές σύστημα τύπων και δυναμικό σύστημα τύπων, μπορούμε να συγκρίνουμε πράγματα τα οποία δεν έχουν τον ίδιο τύπο. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε με τον τελεστή ίσον-ίσον ή θαυμαστικό ίσον, οι οποίοι ελέγχουν για ισότητα και για ανισότητα αντίστοιχα. Και όταν γίνεται αυτό, γίνεται μια μετατροπή τύπων. Αυτή η μετατροπή ακολουθεί δύο απλούς κανόνες που τους βλέπετε εδώ πέρα. Τι λένε αυτοί οι δύο κανόνες? Αν κάποιο από τα ορίσματα είναι boolean, μετατρέπεται σε number. Και αν κάποιο από τα ορίσματα είναι string, τότε το άλλο όρισμα μετατρέπεται σε string. Τώρα στα τέσσερα παραδείγματα βλέπετε ακριβώς τι συμβαίνει εδώ πέρα. Στο πρώτο παράδειγμα έχουμε το 1 ίσον ίσον 1 και τα δύο είναι τύπου number και οι τιμές τους είναι ίσες, οπότε το αποτέλεσμα είναι true. Στο δεύτερο παράδειγμα βλέπουμε το 1 ίσον ίσον 2 και τα δύο είναι τύπου number, αλλά η τιμή τους είναι διαφορετική, οπότε το αποτέλεσμα είναι false. Στο τρίτο παράδειγμα βλέπουμε το 0 ίσον ίσον hello. Σε αυτό το παράδειγμα το πρώτο όρισμα, το 0, είναι τύπου number, ενώ το δεύτερο όρισμα είναι τύπου string. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή το 0 είναι τύπου number και το hello είναι τύπου string, το ένα από τα δύο ορίσματα είναι τύπου string, οπότε το άλλο θα πρέπει να μετατραπεί σε string και άρα μετατρέπεται στο string που περιέχει το 0 και στη συνέχεια συμπληρώνονται αυτά τα δύο strings και η τιμή τους δεν είναι η ίδια, οπότε το αποτέλεσμα είναι το false. Την ίδια μετατροπή τύπων έχουμε και στο τέταρτο παράδειγμα, όπου συγκρίνω το αλφαριθμητικό 1 με το number 1, είναι διαφορετικών τύπων. Επειδή το 1 είναι τύπου string, το δεύτερο θα μετατραπεί και αυτό σε string και θα συγκριθεί το string 1 με το string 1 και το αποτέλεσμα θα είναι true. Να παρατηρήσουμε πάλι ότι εδώ υπάρχει, σε αυτή τη γλώσσα υπάρχει η ευκολία τη σύγκριση αλφαριθμητικών χωρίς τα προβλήματα τη γλώσσα C. Όπως θα δούμε και σε λίγο σχετικά με τα αλφαριθμητικά, μπορώ να κάνω άμεση σύγκριση αλφαριθμητικών. Εδώ χρησιμοποιώ με μεταβλητή α, την ορίζω σε hello και μετά ελέγχω αν είναι ίση με hello χωρίς να πρέπει να χρησιμοποιήσω κάποια ειδική συνάρτηση, απλά με τον τελεστή ίσον ίσον. Οπότε σε αυτό το κώδικα θα εμφανιστεί το μήνυμα α is hello. Τώρα οι δομές ελέγχου ροής, η if είναι ακριβώς ίδια με την PHP όπως ξέρετε. Το ίδιο και η switch είναι ακριβώς η ίδια. Ισχύει ο κανόνας με το fall through. Επίσης υπάρχουν τα cases και τα defaults. Τώρα το ίδιο ισχύει και με το for. Έχει μια αρχικοποίηση, μια συνθήκη και ένα βήμα και κάποιο σώμα. Πάλι παρόμοια με το PHP. Δεν έχουμε κάτι να πούμε εδώ πέρα επιπλέον. Σχετικά με το while, ακριβώς το ίδιο με την PHP όπως το ξέρετε. Μπορείτε να το χρησιμοποιείτε για να κάνετε επαναλήψεις. Το ίδιο και για το do while. Κάνει την ίδια δουλειά που κάνει στην PHP όπως και το ξέρουμε, τρέχει μια εντολή σίγουρα και μετά ελέγχει τη συνθήκη. Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το break και το continue όπως γνωρίζουμε ήδη μέσα στις ροές ελέγχου. Τα σχόλια στην JavaScript είναι τα ίδια με την PHP. Μπορούμε να έχουμε σχόλια σε μια γραμμή με το slash slash που είναι κάθετος ή μπορούμε να έχουμε την κάθετο αστεράκι για να ορίσουμε σχόλια σε πολλές γραμμές.
το οποίο κλείνει και με το αστεράκι κάθετος, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που έχουν σχόλια σε CSS και σε PHP πολλών γραμμών. Τώρα οι μεταβλητές της JavaScript, παρόμοιες με τις μεταβλητές που ξέρετε από την PHP, πάλι δεν έχουμε τύπους. Αντίθετα από την PHP έχουμε πλήρη ελευθερία στην ονομασία τους, δεν χρειάζεται να ξεκινούν από δολάριο. Μπορούν να ξεκινούν από δολάριο, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό. Μπορούν επίσης να ξεκινούν από γράμματα ή το χαρακτήρα κάτω παύλα. Και να περιέχουν γράμματα, αριθμούς κάτω παύλα. Και επίσης, όπως και στην PHP, υπάρχει ευαισθησία εδώ σε πεζάκια κεφαλές στις μεταβλητές. Αλλά αντίθετα από την PHP, στην JavaScript υπάρχει και ευαισθησία σε πεζά κεφαλαία και στις συναρτήσεις και στις κλάσεις και σε οτιδήποτε φτιάχνουμε. Τώρα, για να ορίσουμε μία μεταβλητή, χρησιμοποιούμε τη λέξη κλειδί var και ακολουθεί το όνομα της μεταβλητής. Παρατηρήστε ότι αντίθετα από την PHP, εδώ θα πρέπει να δηλώσουμε τις μεταβλητές μας. Στην PHP απλά ορίζαμε την τιμή τους. Είναι στην JavaScript μια καλή πρακτική να δηλώνουμε όλες τις μεταβλητές μας εκεί που θέλουμε. Τώρα, ο ορισμός τιμής μιας μεταβλητής γίνεται όπως το φαντάζεστε. Γράφουμε το όνομα της μεταβλητής, το σύμβολο ίσον που είναι το σύμβολο της ανάθεσης και μετά ακολουθεί η τιμή. Εδώ στο παράδειγμα βλέπουμε ότι η μεταβλητή α γίνεται ίση με 5. Και οι μεταβλητές μας φυσικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα σε παραστάσεις, όπως ως παράμετροι σε συναρτήσεις ή ανάμεσα σε τελεστές. Όπως βλέπετε εδώ για παράδειγμα, η μεταβλητή α έχει χρησιμοποιηθεί ως παράμετρος στη συνάρτηση alert και έχει το ίδιο αποτέλεσμα με το πρώτο μας παράδειγμα. Όπως είπαμε, η JavaScript έχει ένα ασθενές και δυναμικό σύστημα τύπων, το οποίο σημαίνει ότι μία μεταβλητή δεν έχει απαραίτητα σταθερό τύπο, μπορεί να είναι τη μία number και την άλλη string. Εδώ βλέπουμε μία μεταβλητή α, η οποία αλλάζει τύπο, αρχικά είναι τύπου string και έχει τιμή hello και μετά παίρνει τη τιμή 5 και ο τύπος της είναι number. Χρησιμοποιώντας εδώ τον τελεστή typeof πάνω στη μεταβλητή α, μπορούμε να βρούμε ποιος είναι ο τύπος της. Αυτός ο τελεστής παίρνει μια μεταβλητή και επιστρέφει τον τύπο της. Οπότε χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση alert μπορούμε να δούμε ποιος είναι ο τύπος σε κάθε περίπτωση και βλέπουμε πράγματι ότι στην πρώτη περίπτωση ο τύπος είναι string ενώ στη δεύτερη είναι number. Εδώ στο παράδειγμα φαίνεται καθαρά το δυναμικό σύστημα τύπο που σημαίνει ότι οι μεταβλητές μας μετατρέπονται ώστε να είναι εφικτές οι πράξεις. Εδώ έχουμε ένα τελεστή των μείων, ο οποίος μπορεί να έχει νόημα μόνο ανάμεσα σε δύο μεταβλητές τύπου number. Και παρατηρούμε ότι η μεταβλητή α είναι τύπου string, ενώ η μεταβλητή b είναι τύπου number. Και για να γίνει αυτή η πράξη θα πρέπει να γίνει κάποια μετατροπή. Η μετατροπή που πρέπει να γίνει είναι ότι η μεταβλητή α από string θα πρέπει να μετατραπεί σε number. Και αυτό πράγματι είναι αυτό που γίνεται εδώ πέρα και το αποτέλεσμα είναι το 2. Δηλαδή, η α κατά τη διάρκεια της πράξης μετατρέπεται στο number 5, γίνεται η πράξη, αλλά φυσικά αυτό δεν έχει επίπτωση στην ίδια την τιμή της μεταβλητής α, η οποία παραμένει string. Δηλαδή η μετατροπή γίνεται προσωρινά μόνο για να γίνει η πράξη. Οι συναρτήσεις μας είναι όπως τις ξέρετε, είναι ακριβώς ίδιες με την PHP, ορίζονται με την λέξη κλειδί function, ακολουθεί το όνομα της συνάρτησης και τα ορίσματα μέσα σε παρένθεση. Ενώ ο κώδικας της συνάρτησης είναι μέσα στο σώμα ανάμεσα στις αγγείλες με ράμφους. Αντίθετα από την PHP, στα ορίσματα δεν μπορούμε να έχουμε προαιρετικά ορίσματα με τον τρόπο που τα έχουμε στην PHP. Αυτό γίνεται με ένα διαφορετικό τρόπο, τον οποίο μπορείτε να ψάξετε και όλες τις τεκμηρίες της JavaScript, αλλά δεν θα μας απασχολήσει στο σεμινάριο. Η επιστροφή τιμής σε κάποια συνάρτηση γίνεται με την λέξη κλειδί return, όπως ξέρουμε, και όπως βλέπετε, δεν ορίζουμε κάποιο τύπο επιστροφής, μπορούμε, καθώς έχουμε ένα δυναμικό σύστημα τύπων, να επιστρέψουμε οτιδήποτε τύπο θέλουμε. Και πράγματι, μια συνάρτηση μπορεί να επιστρέφει δύο διαφορετικούς τύπους ανάλογα με τα ορίσματά της, για παράδειγμα. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα μια συνάρτηση, την AND, το όνομά της είναι AND, έχει δύο ορίσματα, το A και το B, και επιστρέφει το άθροισμά τους. Η συνάρτηση ορίζεται στις τρεις πρώτες γραμμές, το σώμα της είναι στη δεύτερη γραμμή, και βλέπουμε ότι οι παράμετροι έχουν χωριστεί με κόμματα. Βλέπουμε ότι στις παραμέτρους δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη κλειδί var. Τώρα στην τελευταία γραμμή του κώδικα του παραδείγματος καλούμε τη συνάρτηση add και περνάμε τιμές σε κάθε παράμετρο. Η σειρά με την οποία περνάμε τις τιμές αντιστοιχεί στη σειρά με την οποία έχουν δηλωθεί οι παράμετροι. Και το αποτέλεσμα της συνάρτησης add το περνάμε στη συνάρτηση alert
το οποίο έχει ως αποτέλεσμα στη συγκεκριμένη περίπτωση να εμφανιστεί ένα μήνυμα που περιέχει τον αριθμό 11. Ένα από τα λίγο δύσκολα πράγματα της JavaScript είναι ότι οι συναρτήσεις είναι ένας τύπος της γλώσσας και μπορούν να αποθηκευτούν σε μεταβλητές. Μάλιστα, όταν δηλώνουμε μια συνάρτηση, αυτή αυτόματα αποθηκεύεται σε μια μεταβλητή. Θα έχουμε την ευκαιρία να εξερευνήσουμε αυτή την ιδέα περισσότερο στο ειδικό μάθημα που θα αφορά το συναρτησιακό προγραμματισμό σε JavaScript, αλλά προς το παρόν να έχετε υπόψη σας ότι όταν ορίζετε μια συνάρτηση, αυτή αποθηκεύεται σε μια μεταβλητή με το όνομα της συνάρτησης που ορίζουμε, το οποίο σημαίνει ότι αν δηλώσουμε μια μεταβλητή αργότερα με το ίδιο όνομα και διδώσω μια τιμή number, όπως βλέπετε σε αυτό το παράδειγμα, δεν θα μπορέσω να την καλέσω γιατί πλέον δεν θα είναι συνάρτηση, θα έχω χάσει τη συνάρτηση αντικαθιστώντας την τιμή της μεταβλητής. Στη JavaScript όλα είναι αντικείμενα. Τα numbers είναι αντικείμενα, τα strings είναι αντικείμενα και οι συναρτήσεις είναι αντικείμενα. Όμως είναι διαφορετικά από αυτό που έχετε συνηθίσει όσοι γνωρίζετε το αντικείμενο στο γραφή προγραμματισμό. Ένα αντικείμενο σε JavaScript είναι ένα λεξικό, ένας χάρτης. Μία δυστυχία ανάμεσα σε κλειδιά και τιμές. Τα κλειδιά μας είναι πάντα strings, ενώ οι τιμές μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι άλλα αντικείμενα, αριθμοί, αλφαρυθμητικά, συναρτήσεις και οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Ο τρόπος που δηλώνουμε αντικείμενα σε JavaScript είναι χρησιμοποιώντας τη σύνταξη JSON. Η σύνταξη JSON μας επιτρέπει να ορίζουμε χάρτες και πίνακες και είναι μια σύνταξη η οποία ξεκίνησε από τη JavaScript αλλά χρησιμοποιείται σε πολλές άλλες γλώσσες, για παράδειγμα στην Python, και είναι μια πολύ χρήσιμη σύνταξη. Ο τρόπος που λειτουργεί είναι εξής. Για να εισάγουμε ένα αντικείμενο χρησιμοποιούμε τις αγγείλες με ράμφους. Αν δεν περιέχουν τίποτα μέσα, είναι κενές, είναι από το κενό αντικείμενο. Και μέσα τους, αν θέλουμε να έχουμε ένα αντικείμενο που δεν είναι κενό, βάζουμε τα κλειδιά που μας ενδιαφέρουν, τα στοιχεία μάλλον του αντικειμένου, χωρισμένα με κόμματα, κάθε στοιχείο αποτελείται από ένα κλειδί και μία τιμή. Και το κλειδί γράφεται πρώτα, ακολουθεί άνω κάτω τελεία και μετά η τιμή. Παρατηρήστε επίσης ότι δεν είναι απαραίτητο ο τύπος των διαφορετικών τιμών των στοιχείων ενός αντικειμένου. Δεν είναι απαραίτητο να είναι ο ίδιος για όλα τα στοιχεία του. Για παράδειγμα, σε αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα, η ιδιότητα foo του αντικειμένου b είναι τύπου number, ενώ η ιδιότητα bar του αντικειμένου b είναι τύπου string. Ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να διαβάσουμε τις ιδιότητες σε ένα αντικείμενο είναι αυτός που βλέπετε εδώ, είναι δύο τρόποι. Ο ένας είναι χρησιμοποιώντας τη σύνταξη με τις αγγείλες, τις προγραμματισμένες αγγείλες. Γράφουμε τη μεταβλητή μας που περιέχει το αντικείμενο και μέσα σε αγγείλες ακολουθεί το κλειδί σαν string. Αυτό διαβάζει το κλειδί και εναλλακτικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη σύνταξη με την τελεία, η οποία είναι πολύ πιο εύχριστη συνήθως. Όπως βλέπετε στο ολοκληρωμένο παράδειγμα κάτω, στις πρώτες τρεις γραμμές του παραδείγματος ορίζουμε τη μεταβλητή α να είναι το αντικείμενο που έχει την ιδιότητα foo τύπου string και η ιδιότητα αυτή έχει την τιμή bar. Εντάξει, το αντικείμενο α έχει ένα κλειδί, το foo, το οποίο είναι ορισμένο στην τιμή bar, και στη συνέχεια ορίζουμε τη μεταβλητή β να έχει την τιμή της ιδιότητας foo του αντικειμένου α. Παρατηρήστε ότι δεν μπορούμε το ίδιο κλειδί να το ορίσουμε δύο φορές, όπως γνωρίζουμε από τους χάρτες. Αν ορίσω το ίδιο κλειδί ξανά, θα αντικαταστήσει την προηγούμενη τιμή του. Ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να προσθέσουμε ιδιότητες είναι απλά ορίζοντάς τις. Εδώ βλέπουμε ένα αντικείμενο α το οποίο έχει μία ιδιότητα, την foo, και στη συνέχεια προσθέτουμε την ιδιότητα bar, η οποία γίνεται ίση με 1. Αυτό σημαίνει ότι αν έχουμε ένα κενό αντικείμενο JavaScript, μπορούμε όλα τα στοιχεία που να προσθέσουμε με αυτόν τον τρόπο και μάλιστα ίσως κάποιοι να το προτιμήσει αυτό. Τώρα θα δούμε εδώ μία από τις δυνατότητες της JavaScript που γνωρίζουμε ότι λειτουργεί, ότι χρησιμοποιεί τις συναρτήσεις σαν τύπους. Εδώ ορίζω ένα αντικείμενο α, το οποίο έχει δύο ιδιότητες, την foo και την bar. Η foo, η τιμή της είναι μία συνάρτηση, η οποία τι κάνει, επιστρέφει ένα string που λέει I am a method και έχει και μία ιδιότητα bar, η οποία είναι ένα string και αυτό γράφει μέσα I am a property. Είναι συχνά βολικό να τα σκέφτεσαι σαν δύο διαφορετικά πράγματα.
το main foo σαν μία μέθοδο και το the bar σαν μία ιδιότητα, αλλά να θυμάστε ότι και τα δύο είναι κλειδιά ενός αντικειμένου. Εδώ έχουμε τη ανάγνωση των αντίστοιχων ιδιότητων του αντικειμένου. Στην πρώτη περίπτωση, αυτό που κάνουμε είναι διαβάζουμε την ιδιότητα foo του αντικειμένου α και ακολουθούν οι παρενθέσεις που σημαίνει ότι θα εκτελεστεί η συγκεκριμένη συνάντηση και το αποτέλεσμά της θα περάσει στην alert. Αντίθετα, στο δεύτερο παράδειγμα έχουμε το alert να του περνάμε την ιδιότητα bar του αντικειμένου α, το οποίο βλέπετε ότι εδώ δεν έχει διπλές παρενθέσεις γιατί δεν πρόκειται για μέθοδο και απλά διαβάζουμε μία τιμή. Νομίζω αλφαρυθμητικά δεν είχαμε πει, Ωραία. Οπότε την επόμενη ώρα θα σας μιλήσει ο Πέτρος για αλφαρυθμητικά και μερικά ακόμα στοιχεία συντακτικά της JavaScript. Είπαμε ότι μπορούμε να βλέπουμε κάθε μεταβλητή σαν ένα αντικείμενο. Το string και αυτό είναι ένα αντικείμενο και έχει μεθόδους. Τώρα, ποιες είναι οι μέθοδοι αυτοί? Πούμε για το string, έχει μεθόδους που αφορούν συναντήσεις αλφαρυθμητικών. Για παράδειγμα, υπάρχει σε κάθε αλφαρυθμητικό μπορείτε να έχετε πρόβλημα στη μέθοδο search που ψάχνει για ένα χαρακτήρα, τη μέθοδο split που χωρίζει το αλφαρυθμητικό με βάση ένα delimiter που δίνουμε, το substr και το substring που μας επιστρέφει ένα κομμάτι του string που το τρέχουμε. Για να τρέξουμε κάποια από τις μεθόδους σε ένα αντικείμενο, όπως το είδαμε και πριν, εδώ πέρα το α θα γίνει ορίζον σε ένα string, όπως το είδαμε και πριν, οπότε το α είναι το αλφαρυθμητικό που έχει 1,2,3,4,5. Και μετά ορίζουμε μια δεύτερη μεταβλητή B, η οποία θέλει να είναι το α.split. Αυτό τι σημαίνει τώρα, ότι βλέπω το α που το έχω ορίσει στην προηγούμενη γραμμή ως string, σαν object, και θέλω να καλέσω την μέθοδο split πάνω σε αυτό. Τώρα στη μέθοδο split περνάω ένα string που είναι το κόμμα και αυτό που κάνει αυτή η μέθοδο είναι πάει στα περιεχόμενα του α και το χωρίζει με βάση αυτό που έχω περάσει, δηλαδή το κόμμα. Οπότε τώρα, αν χωρίσετε το string εκεί που είναι το κόμμα, αυτό που θα πάρετε θα είναι ένας πίνακας με τα στοιχεία 1, 2, 3, 4 και 5. Οπότε, όταν ορίζετε μια μεταβλητή, αυτόματα από τον browser έχετε στη διάθεσή σας κάποιες μεθόδους πάνω του που κάνουν χρήσιμα πράγματα. Στα streams δεν είναι μόνο αυτές, είναι και άλλες. Μπορείτε να το ψάξετε γράφοντας JavaScript String Reference στο Google, θα σας βγάλει όλες τις συναρτήσεις που είναι στη διάθεσή σας. Επίσης, για τους αριθμούς υπάρχουν και εκεί κάποιες συναρτήσεις, πριν επιστευόμενο. Είπαμε ότι στη JavaScript δεν έχουμε διαφορετικούς τύπους για ακέραιους και floating points. Όλοι οι αριθμοί είναι τύπου number και στη JavaScript είναι 64 bit για την παράστασή τους και ίσως σε κάποια καινούργια implementation ίσως να γίνει 128, δεν είμαι σίγουρος. Πάντως, αν έχετε χρησιμοποιείτε 64 bit για αναπαράσταση αριθμών, μπορείτε να έχετε αξιοπιστία στους ακέραιους αριθμούς μέχρι τα 15 ψηφία δεκαδικά. Που σημαίνει ότι μέχρι και το 9 στην... όχι 9 δεκαπέμπτη. 10 στη 10 μειον 1. 10 στη 15 μειον 1. Θα έχετε ικανοποιητή ακρίβεια για να ξέρετε ότι όταν προσθέτετε 1, αυτό που θα πάρετε θα είναι ο κόμμος ακέραιος. Από εκεί και πέρα παίζουν ακρίβειες των floating point numbers και μπορεί να έχετε προβλήματα. Πίνακες στην JavaScript. Δεν είναι κάτι παραπάνω από ένα object που αντί για να έχει κλειδιά κάποιο string, βασικά πάλι string είναι, απλά είναι το string 0, το string 1 κλπ. Οπότε μπορούμε να τους δηλώνουμε με αυτόν τον εύκολο τρόπο, square bracket και μετά τις τιμές χωρίς μόνο κόμματα. Πάλι στους πίνακες δεν χρειάζεται να έχουμε ίδιες τιμές, εδώ πέρα έχω νούμερο string και πάλι ίδια νούμερα. Και αφού καορίσω, μπορώ να έχω πρόσβαση πάλι με τον ίδιο τρόπο που σας έδειξα και πριν. Τώρα αυτό που διαφέρει
όταν κάνουμε έναν πίνακα με αυτόν τον τρόπο, ό,τι ανέγραφα α και άνοιγα αγγίλη και τα έγραφα μόνος με το 0, θα είναι το 1, το 1, είναι το 2, θα είναι ότι δεν θα είχα στη διάθεσή μου όλα αυτά τα χρήσιμα πράγματα που θα μου ορίσει ο browser όταν χρησιμοποιήσω αυτόν τον τρόπο που δείχνουμε εδώ πέρα. Όταν κάνω αυτό που δείχνω εδώ πέρα, τότε ο browser μου ορίζει χρήσιμες ιδιότητες όπως και στο string, στην γραμμική μου array και κάποιες ιδιότητες. Η πιο χρήσιμη ιδιότητα ενός πίνακα είναι η ιδιότητα length και αυτή ορίζεται αυτόματα όταν κάνω το πάνω. Στο αντικείμενο που δημιουργείται, που περιέχει εκτός των άλλων τα στοιχεία 1, 2, 3, υπάρχει και η ιδιότητα length και ορίζεται τον browser να είναι ίση με τον αριθμό των στοιχείων που έχει μέσα ο πίνακας. Οπότε τώρα το α.length θα περιέχει τον αριθμό 3. Επίσης, εκτός από αυτή την ιδιότητα, μπορείς για κάποιες χρήσιμες μεθόδους όπως pop, push, shift, slice, reverse, join και sort. Τα ονόματα λένε από μόνο τους τι κάνουν. Και κάθε φορά που καλείται μία από αυτές τις συναρτήσεις, εφαρμόζονται πάνω στο object το οποίο το έχετε αναφέρει. Να δούμε ένα παράδειγμα εδώ πέρα. Αρχικά έχω ένα πίνακα που έχει τους αριθμούς 1, 2, 3 και 4. Μετά, αυτό το πίνακα τον αποθηκεύω στην ταβλητή α και μετά κάνω το εξής. Στην ταβλητή β αποθηκεύω το αποτέλεσμα της κλίσης της συνάρτησης pop πάνω στον πίνακα α. Οπότε γράφω α.pop και το αποτέλεσμα πάει στο πίνακα. Το pop αυτό που κάνει είναι να βγάζει το τελευταίο στοιχείο του πίνακα και να το επιστρέφει, οπότε στο B θα ανατεθεί η τιμή 4 και το α τώρα θα περιέχει 3 στοιχεία, το 1, το 2 και το 3. Μετά χρησιμοποιώ τη μέθοδο unshift πάλι στο αντικείμενο α και το περνάω μέσα το B. Τώρα σε αυτή τη γραμμή το B περιέχει τον αριθμό 4 και το unshift αυτό που κάνει είναι να βάλει αυτό που του περνάω στην αρχή του πίνακα. Οπότε αφού εκτελεστεί το α.unshift B, ο πίνακας α θα έχει τις τιμές 4, 1, 2, 3. Μετά έχω α.push που προσθέτει ένα στοιχείο στο τέλος του πίνακα. Οπότε βάζω το 30 στο τέλος του πίνακα και ο πίνακας μου έχει 4, 1, 2, 3, 30 και μετά κάνω ένα short και παίρνω 1, 2, 3, 30 και 4. Ίσως να μην το περιμένετε αυτό. Όντως έτσι είναι, δεν είναι τυπογραφικό. Αυτό που γίνεται είναι το short από μόνο του κάνει λεξικογραφική σύγκληση. Οπότε επειδή το 3-0, το 3 μάλλον σαν χαρακτήρας είναι πιο πάνω από το 4, το βάζει πρώτο, δηλαδή είναι αλφαβητική σειρά. Αν θέλετε να κάνετε ταξινόμηση αριθμών, θα πρέπει στο short να περάσετε μια συνάρτηση που να παίρνει δύο ορίσματα και να κάνει κάποια πράγματα. Τέλος πάντων, μπορείτε να δείτε πώς δουλεύει το short ακριβώς. Αν μπείτε στο. Να γράψετε JavaScript Array Reference στο Google. Οπότε έτσι λειτουργούν οι μέθοδοι στα arrays. Λοιπόν, αφού είπαμε τώρα τι μεταβλητές έχουμε στη JavaScript, θα δούμε τι είναι αυτό που πραγματικά μπορούμε να κάνουμε και αρχικά θα ξεκινήσουμε με κάποια αντικείμενα που ο browser μας τα ορίζει από μόνος του. Δηλαδή δεν χρειάζεται να τα ορίσουμε εμείς. Οπότε όταν αρχίσετε να γράφετε ένα script, έχετε στη διάθεσή σας κάποιες μεταβλητές που σας έχουν πληροφορίες για διάφορα χρήσιμα πράγματα και έχουν και διάφορες μεθόδους που κάνουν χρήσιμα πράγματα. Το αντικείμενο που περιέχει τα πάντα είναι το αντικείμενο που λέγεται window. Είναι μια μεταβλητή και αυτή. Είναι global, που σημαίνει μπορείτε να αναφερθείτε σε αυτή οποιαδήποτε συνάρτηση. Και επίσης, κάθε φορά που ορίζαμε μια μεταβλητή προηγουμένως και λέγαμε ότι είναι global, στην πραγματικότητα αυτό που γίνεται είναι να θέτει αυτό το κλειδί στο αντικείμενο window. Οπότε, οι global μεταβλητές στο μυαλό μας είναι στην πραγματικότητα ιδιότητες αυτού του υπεραντικειμένου, αν το θέλετε έτσι, που περιέχει όλα τα άλλα αντικείμενα. Οπότε, όταν κάνω var α.ms, είναι το ίδιο πράγμα με το να ορίζω την ιδιότητα α στο αντικείμενο window. Αυτό είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, τα δύο πράγματα. Επίσης, είπαμε, οι συναρτήσεις είναι μεταβλητές.
Οπότε το ίδιο πράγμα εδώ πέρα, το φου στην πραγματικότητα είναι μια μεταβλητή και αφού είναι μια μεταβλητή global είπαμε ότι είναι η ιδιότητα του window, οπότε το window.foo ορίζεται αυτόματα όταν κάνουμε την δήλωση της συνάρτησης του. Δεν είναι μόνο ότι αν έχουμε bar και μια τιμή και μια συνάρτηση τότε είναι τοπική και γίνεται global όταν έχουμε και το season κάθε το. Ναι, αυτά, στο παράδειγμα λέω bar α και το α γίνεται ιδιότητα στο window, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι βασικά και συνάρτηση. Δηλαδή, αν το bar α υπάρχει μέσα στην συνάρτηση, τότε αυτή η μεταβλητή δεν θα είναι ιδιότητα του window. Θα είναι ιδιότητα κάποιο άλλο object που θα αφορά τη συνάρτηση. Ναι. Μπορούσα να πω για το βίντεο, να γράφουμε window, αγγίλη, α, θα πει είναι αγγίλη. Αγγίλη, αλλά το αγγίλη ξέρει αγγίλη. Ναι, θα μπορούσε. Είναι το ίδιο παρήγγια, το ίδιο πράγμα. Μπορούμε να βάλουμε πολλές τέτοιες, δηλαδή αν είχαμε μέσα στη function που ένα session 5 θα μπορούσαμε να κάνουμε window.foo.chef. Αν το foo είναι function δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, αλλά μπορείς να κάνεις, αν το foo ήταν κάποιο αντικείμενο που περιείχε το chef, θα κάνεις window.foo.chef το δικημένο σου. Οπότε ναι, μπορείς να χρησιμοποιήσεις την τελεία πολλές φορές σε μια παράσταση. Το έχω και στην επόμενη function, ναι. Ωραία, το window είναι μια μεταβλητή. Είπαμε ότι επίσης το window περιέχει όλες τις μεταβλητές σαν ιδιότητές του. Αυτό σημαίνει ότι το window πρέπει να περιέχει το window. Οπότε, η μεταβλητή window περιέχει ένα κλειδί που λέει το window και είναι αναφορά στον εαυτό του. Οπότε, όταν ορίζουμε τη μεταβλητή α, μπορώ να την έχω μόνο σειρά αυτά τα κλειδί, το window, window και α. Στην πραγματικότητα, θα κάνω κύκλους στο ίδιο αντικείμενο. Και στο τέλος πηγαίνω στην ιδιότητα του ίδιου αντικειμένου που είναι άλφα που δεν έχω ορίσει από πάνω. Είναι ορμό που έλεγε. Είναι ορμό που έλεγε. Κανένα, έχει κάτι που χαρακτήρα. Απλά να ξέρετε ότι το window περιέχει όλες τις μεταβλητές και αφού και το window είναι μια μεταβλητή, περιέχει τον εαυτό του. Ωραία, τώρα το δεύτερο αντικείμενο που αυτό πιο χρήσιμο που έχει η JavaScript στον browser είναι το αντικείμενο με το όνομα document. Πάλι είναι global αντικείμενο, μπορεί να έχει πρόσβαση οπουδήποτε. Αφού είναι global, προφανώς θα είναι ιδιότητα στο window. Και έχει ιδιότητες και μεθόδους που αφορούν το τρέχον έγγραφό μας. Τώρα, τι μπορεί να είναι αυτές. Θα τις δούμε αναλυτικά και στα επόμενα μαθήματα, αλλά για σήμερα, δείτε σας κάνω ένα παράδειγμα, θα σας δείξουμε δύο συγκεκριμένα, όχι τρεις νομίζω. Τις συγκεκριμένες. Η πρώτη είναι η ιδιότητα title. Οπότε, στο HTML σύστημα γράφετε στο head το title, τον τίτλο της σελίδας σας και γράφετε title κάποιο κείμενο. Τότε στην JavaScript μπορείτε να πάρετε αυτό το κείμενο, το εξαιρεστείτε ή ακόμα και να το αλλάξετε. Οπότε, το document.title στην ουσία αναφέρεται στον τίτλο του έγγραφου που τρέχει εκείνη τη στιγμή στον browser. Οπότε, αν κάνετε κάτι τέτοιο, αυτό που θα δείτε στο browser είναι να αλλάζει όντως ο τίτλος του παραθύρου και να γίνεται αυτό που έχει ορίσει εκεί πέρα. Οπότε, εδώ είναι και η πρώτη επαφή με το πώς θα αλλάζετε αυτό που βλέπετε στην ουσία. Εδώ πέρα, για παράδειγμα, αλλάζω τον τίτλο. Ναι. Το document title περιέχει σαν string τον τίτλο του παραθύρου. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να δούμε να κάνουμε τον εαυτό του και συνένωση του από σε. Ναι, το document.title περιέχει και περιέχει τον τίτλο του τρέχοντος παραθύρου. Οπότε, αν είχα εδώ πέρα, ας το γράψω. Εδώ έχω το document.title συν ίσον, που σημαίνει να κάνω παράθεση, δηλαδή αυτό είναι το ίδιο που το να γράφω document.title ίσον document.title συν το αλφαρμητικό φου. Είπαμε ότι το document.title περιέχει τον τίτλο του παραθύρου, άρα αυτό θα προσθέσει τη λέξη φου στο τέλος του τίτλου του παραθύρου μας. Αυτό για παράδειγμα χρησιμοποιεί το Facebook όταν σας έρχεται μήνυμα και αναβοσβήν λέγεται ένα μήνυμα, τρέχει συνεχώς αυτή η εντολή και αλλάζει τη μία λέει Facebook, τη μία λέγεται ένα μήνυμα, αν το έχετε παρατηρήσει. Υπάρχει και χρωματαστέρηση. Ναι. Υπάρχει χρωματαστέρηση.
Ναι, υπάρχουν κάποιες, ναι, δεν θα πείσω σήμερα, αλλά μπορείς να τρέξεις σε πράγματα, όχι αμέσως τους πάντων. Ωραία. Τώρα και η άλλη μέθοδος που μας χρειαστεί για το σημερινό παράδειγμα, πάλι μέθοδος του document και μας δίνει στοιχεία σχετικά με κάποιο element. Τώρα, η μέθοδος αυτή λέγεται getElementById και εδώ βλέπετε πώς είναι, πώς ονοματίζονται οι μέθοδοι και οι μεταβλητές. Το πρώτο γράμμα είναι με μικρό και κάθε επόμενη λέξη το πρώτο γράμμα είναι κεφαλαίο. Ή πρέπει να γράψετε ακριβώς έτσι, αν το γράψετε με μικρά δεν θα δουλεύσει. Οπότε η μέθοδος getElementById είναι μέθοδος στο αντικειμένο document και περιέχει και παίρνει παράμετρο ένα string που είναι ένα ID. Αυτό που κάνει είναι το εξής, πάει σε όλο το έγγραφο HTML που έχετε γράψει, ψάχνει κάποια ετικέτα με ορισμένο ID που να είναι ίδια με αυτό που έχετε περάσει και όταν το βρει, σας επιστρέφει ένα αντικείμενο που περιέχει πληροφορίες για αυτό το αντικείμενο. Τώρα στην σημερινή περίπτωση θα το κάνω αυτό για ένα element που θα είναι τύπου input που το έχετε δει στις φόρμες. Οπότε θα έκανα κάτι τέτοιο. Στο input ορίζω το ID του να είναι full και μετά αφού το κάνω αυτό γράφω το script μου και φέρω στην μεταβλητή με όνομα input να αποθηκεύσω το αντικείμενο με τις πληροφορίες που θα μου επιστρέψει η κλίση της συνάρτησης getElementById. Και επίσης προσέξτε ότι δεν μπορώ να την καλέσω σχέδι. Είπαμε ότι είναι μέθοδος στο αντικείμενο document, άρα για να την καλέσω πρέπει πρώτα να αναφερθώ στο document και με την τελεία να καλέσω τη συνάρτηση getElementById. Οπότε της περνάω το string foo, βρίσκει το input που έχει αυτό το ID, είναι κάποια φορά ένα μέσα στο έγγραφό μας. Και μετά κάνω το εξής, γράφω input.value ίσον base. Τώρα, αφού γίνει η κλίση της, αφού τρέξει η πρώτη εντολή, το input είπαμε περιέχει ένα αντικείμενο που έχει πληροφορίες για το input. Αυτά δεν είναι ξεχωριστά, δηλαδή διαβάζει ιδιότητες και μας τις δίνει και μετά μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Το αντικείμενο που μας επιστρέφει είναι στην πραγματικότητα το ίδιο το element και ό,τι αλλαγές κάνουμε στη μεταβλητή input που έχουμε πάρει εκεί επηρεάζουν άμεσα το αντικείμενο που υπάρχει στην πραγματικότητα στο code HTML. Οπότε τα αντικείμενα inputs έχουν μια ιδιότητα που λέγεται value και όπως θα μαντεύετε είναι ακριβώς η ίδια με το value που έχουμε ορίσει εκεί πέρα. Οπότε πριν κάνω την ανάθεση bars, το input.value θα περιέχει την τιμή bar. Οπότε έτσι διαβάζω την S από μια φόρμα. Τώρα αυτό πώς θα μας χρησιμεύσει στο σημερινό παράδειγμα. Θα σας δείξουμε όταν έχετε μια φόρμα πώς θα κάνετε validate. Δηλαδή στο παράδειγμα που είχαμε κάνει με το save είχαμε δύο φόρμες. Μία όταν έκανες login και μία όταν έστελνες κάτι. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε σήμερα είναι το εξής. Όταν ο χρήστης θα πατάει να στείλει κάποιο μήνυμα το οποίο είναι κενό, αντί να το στείλει στον server με JavaScript να του λέει δεν μπορεί να στείλει και ένα μήνυμα και να μην συνεχίζει να κάνει το request στον server. Και το δεύτερο που θέλουμε να κάνουμε είναι όταν πάει να κάνει login ο χρήστης και γράψει username και όλα από τρεις χαρακτήρες, τότε να του λέει το username σου είναι πολύ μικρό. Οπότε θα χρησιμοποιήσουμε το input.value για να διαβάσουμε τις τρέχουσες τιμές και μετά θα κάνουμε κάποια επεξεργασία και ανάλογα θα ενημερώσουμε τον χρήστη τι πρέπει να κάνουμε. Τώρα τι γίνεται όσο δεν τρέχει το script σας. Θα το πάθω αρκετές φορές. Στην PHP τα λάθη που έχει κάνει τα τυπώνει στο έγγραφό σας, οπότε έχετε μια εποπτεία εδώ τι πάει λάθος. Στην JavaScript για να δείτε τι πάει λάθος, κάθε browser έχει μια το λέμε κονσόλα σφαλμάτων. Στον Firefox που έχουμε προτείνει να δουλεύετε, αυτό εμφανίζεται με Ctrl-Shift-J και είναι ένα παράθυρο που περιέχει errors, warnings και λοιπά σε σχέση με το έγγραφο και μέσα σε αυτά περιέχονται και τα λάθη της JavaScript αν υπάρχουν. Οπότε, αν κάτι δεν τρέχει, πρώτα ελέγξτε εκεί μέσα και σας λέει σε ποια γραμμή είναι το λάθος σας, τι έχετε κάνει κλπ. Επίσης, είπαμε και εδώ, αυτό το είπαμε και πριν. Οπότε σήμερα μάθαμε τα εισαγωγικά της JavaScript και θα κάνουμε τώρα το παράδειγμα με το save.
Λοιπόν, αυτό είναι η εφαρμογή που είχαμε φτιάξει την προηγούμενη φορά. Το έχουμε βελτιώσει να είναι σε δομή MVC. Αυτό βλέπουμε τώρα, άμα πάμε να γράψουμε κάτι και να το πατήσουμε send, stand, begin. Αυτό θέλουμε να αποτρέψουμε καταρχάς να γίνεται με JavaScript και να λέει στο χρήστη να μην γράψει και να. Οπότε, καταρχάς θα χρειαστούμε ένα script. Τώρα αυτό το script για να τρέξει την ώρα που ο χρήστη πατάει το send. Λοιπόν, αυτή είναι η φόρμα που φτιάχνει το κείμενο, τι στο οποίο γράφουμε το κείμενό μας. Όχι, παιδιά, που άλλα θα δουλέψει. Ωραία. Λοιπόν, καταρχάς θα ορίσουμε μια συνάρτηση. Θα ορίσουμε μια συνάρτηση η οποία αυτό είναι, θέλουμε να ελέγχει, θα παίρνει ένα κείμενο και θέλουμε να ελέγχει αν αυτό είναι κενό. Οπότε έχοντας αυτή τη συνάρτηση θα της περάσουμε το κείμενο του αυτό που γράψει ο χρήστης και κοιτάζουμε αν είναι κενό. Τώρα πώς θα πάρουμε αυτό που γράψει ο χρήστης. Το είδαμε πάντα έτσι. Users. Κλείξω users. Οπότε έχει το άλλο. Οκ. Ωραία. Οπότε θέλουμε να πάρουμε το κείμενο που έχει γράψει ο χρήστης, αλλά όχι οποιαδήποτε στιγμή. Θέλουμε την ώρα που πατήσει το send. Γιατί αν το πάρουμε όποια στιγμή θέλουμε, τότε το πιο πιθανό είναι να πάρουμε την ώρα που φορτώνει η σελίδα και θα πάρουμε σίγουρα ένα κενό string. Οπότε υπάρχει η ιδέα των events στην JavaScript, τα οποία είναι γεγονότα που συμβαίνουν. Για παράδειγμα, κάποτε ένα κλικ ο χρήστης. Και μπορούμε να ορίσουμε όταν συμβαίνει ένα event να τρέχει κάποιος κώδικας δικός μας που να ελέγχει τι πρέπει να γίνει και τι όχι. Έχουμε ένα μάθημα για events, αλλά για σήμερα θα σας δείξουμε έναν από τους τρόπους που μπορείτε να το κάνετε. Θα ορίσουμε στο etiqueta form μία ιδιότητα που λέγεται onSubmit. Αυτή η ιδιότητα παίρνει μέσα κώδικα JavaScript και είναι αυτό που θέλουμε να τρέξει. Όχι έτσι. Καθάστε. Αυτό που θέλουμε να τρέξει όταν γίνει submit η φόρμα. Δηλαδή, όταν ο χρήστης πάει να κάνει κλικ στο into submit, τότε επειδή έχουμε ορίσει τον submit, θα πάει να τρέξει την συνάρτηση check και αυτή τη τιμή θα επιστρέψει. Τώρα το πνεύμα έχει επιστροφή τιμής. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν έχει κάνει κλικ ο χρήστης και περιμένει να γίνει κάτι, για παράδειγμα εδώ πέρα κάνει κλικ στο κουμπί send, αυτό που περιμένει να γίνει είναι να σταλεί η φόρμα του. Τώρα μπορούμε να πούμε στον browser σταμάτα να στέλνει τη φόρμα ή συνέχισε, ανάλογα με το τι επιστρέφει η συνάρτηση που παίρνει στον submit. Οπότε, αν επιστρέψουμε false σε αυτό που έχουμε γράψει μέσα στον submit, τότε δεν θα σταλεί η φόρμα. Αν επιστρέψουμε true, τότε θα σταλεί. Ωραία, τώρα στο submit έχουμε γράψει το εξής, return check, και στο check έχουμε βάλει και την κλίση της συνάρτησης. Οπότε όταν κάνουμε click θα πάει να τρέξει το κώδικα που πάει στην συνάρτηση check, που την έχουμε ορίσει πιο κάτω μέσα στο script μας. Να δούμε τι γίνεται όταν έχει κάτι φόρες. Τι κάνει ο browser δηλαδή. Ωραία. Τώρα κάνει click στο πέστο, αλλά επειδή η συνάρτηση check μόλις έγραψε να κάνει return false, δεν συνεχίζει ο browser στην αποστολή της φόρμας. Τώρα δεν θέλουμε να επιστρέφει πάντα false προφανώς, θέλουμε να επιστρέφει false μόνο όταν αυτό που έχω γράψει είναι κενό. Οπότε χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τώρα έχουμε βάλει ένα if και ελέγχει την τιμή που επιστρέφει το validate. Το validate είναι αυτό που κάνει, παίρνει ένα κείμενο και ελέγχει αν είναι κενό ή όχι. Ναι,
version την ID. Λοιπόν, τώρα έχουμε το input που είναι το πλαίσιο στο οποίο γράφουμε το κείμενό μας και το έχουμε ορίσει ID out. Αυτό το κάναμε για να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτό το αντικείμενο μέσω JavaScript χρησιμοποιώντας τη μέθοδο getElementById που δείξαμε μόλις. Οπότε τώρα η μεταβλητή input θέλω να είναι ίση με το αποτέλεσμα αυτής της κλειστής συνάρτησης που πάει στο αντικείμενο document, καλύπτει συνάρτητη μέθοδο getElementById και περνάμε το out. Οπότε εν τέλει το input θα περιέχει μια αναφορά στο πεδίο που γράφει ο χρήστης. Ναι, το input γιατί δεν έχει. Βασικά γιατί δεν είναι ως text. Το submit. Όχι. Δεν θέλει να type το input. Ναι. Το default type είναι το text. Αλλά στο input βάλει το επίσημο text. Ωραία. Οκ, λοιπόν, άρα κάθε φορά που κάνω κλικ και τρέχει στην άρτη check, πηγαίνει στο έγγραφο, βρίσκει το αντικείμενο με ID out, αποθηκεύει στην μεταβλητή input. Τώρα αυτό που θέλουμε να κάνουμε στη συνέχεια είναι να δούμε τι περιέχει αυτό το input και αν περιέχει κείμενο τότε να στείλουμε τη φόρμα και αν δεν περιέχει τότε να πούμε στο χρήστη δεν μπορείς να στείλεις και ένα μήνυμα. Οπότε, αποθηκεύουμε στην μεταβλητή text την ιδιότητα value του input. Είπαμε ότι το input περιέχει ένα αντικείμενο που είναι άμεσα συνδεδεμένο με το input το πραγματικό στη σελίδα, δηλαδή την ετικέτα του HTML και κάνοντας input.value παίρνουμε στην πραγματικότητα αυτό που θα περιέχεται στο value εκείνη τη στιγμή που τρέχει ο κώδικας. Οπότε αν έχω γράψει τον αριθμό 1, όταν θα πατήσω click στο send, τότε το input.value θα περιέχει όντως το αλγοριθμητικό 1 και γενικότερα ό,τι ακριβώς έχω γράψει. Οπότε το αποθηκεύουμε στην αγαπητή text. Να δούμε ότι όντως περιέχει εδώ πέρα κάνει μια ρήτρια. Οπότε τώρα να δούμε αν έχουμε όντως πάρει σωστά τα στοιχεία που θέλουμε. Γράφουμε τεστ, κάνουμε κάθε πρέπει να βγει παράθυρο που λέει τεστ. Άρα κάθε φορά που κάνω κλικ, το input.value περιέχει αυτό που έχω γράψει εκείνη τη στιγμή στη φόρμα μου. Και έτσι μπορώ κάθε φορά που γίνεται κλικ να ελέγχω ότι πάει να γίνει submit στο server. Ωραία, άρα αυτό είναι το σωστό text, αρκεί να ελέγξω αν είναι κενό και αν κάνει validate να επιστρέψω true που θα πει στον browser συνέχεια που submit τη φόρμα και στείλει το μήνυμά μου ενώ αν είναι false, αν επιστρέψω validate false τότε μη συνεχίσεις και επέστρεψε false στη φόρμα, σημαίνει σταμάτα να τη στέλνεις. Φαίνεται ok, οπότε θα το δοκιμάσουμε. Αυτό κάνει κάποιο να σταλεί, στάλθηκε. Ενώ άμα γράψουμε κενό, δεν γίνεται τίποτα. Τώρα αυτό δεν είναι καλή πρακτική, διότι ο χρήστης πελαγώνει, δεν ξέρει τι συμβαίνει εκεί πέρα. Οπότε όταν συμβαίνει αυτό, θέλουμε να του δείξουμε ένα μήνυμα που να του λέει τι πάει λάθος. Οπότε βάζουμε ένα alert πριν το return false. Και τώρα, άμα πάω να κάνω αυτό, μου λέει δεν έχει να στείλει και ένα μήνυμα. Ξεφαίνεται ένα μικρό δείγμα το τι μπορούμε να κάνουμε με JavaScript. Μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα πράγματα. Για παράδειγμα τα κυματάκια στη σελίδα της εταιρείας με JavaScript. Φανταστείτε. Επίσης μπορείτε να πάρετε σύγχρονα δεδομένα. Θα το δούμε στο επόμενο μάθημα της JQA. Ναι, στο επόμενο μάθημα. Τι να κάνουμε. Ναι, ας το κάνουμε ύτερα. Μη στο ρέτηστε. Ωραία, τώρα θέλω στο login όταν το όταν γράψω username που έχει μήκος 3210 τότε να μου λέει δεν είσαι username πρέπει να είναι πάνω από 3 χαρακτήρες. Οπότε πάμε στον κώδικα που υπάρχει στο login. Εδώ είναι η φόρμα μας. Ωραία, ποιος θα πει τη γενική ιδέα τι πρέπει να κάνω για να ελέγξω αν το username που έχω γράψει είναι μικρότερο από τις χαρακτήρες. Θα πρέπει σε αυτό το left, σε αυτό το input, να πάρουμε και τέλεγμα το ID το μεταβλητή. Άρα γνωρίσουμε ένα ID στο input που θέλουμε να αναφερθούμε. Ωραία. Άρα το πρώτο βήμα είναι
κάπως να αναγνωρίσουμε το συγκεκριμένο input από όλα τα υπόλοιπα της σελίδας, ορίζοντάς το ένα ID. Ναι. Εν συνεχεία, θα φτιάξουμε μιας, προσθέσουμε ένα JavaScript μετά το πρόβλημα και θα το παίρνουμε αυτό το input, θα το ελέγχουμε στο σημείο που θα παρακτήρουμε. Ωραία. Ποιος θα πει, ωραία. Τώρα εδώ πέρα έχουμε μια αναφορά στο input του περιέχει το username. Ποιος θέλει να πει πώς θα ελέγξουμε το μήκος του string αν είναι αυτό που μας αυτό που θέλουμε. Ναι. Συμβούσε μια σειρά της ψαβλίας και το μήκος του string θα τα αποκύψουμε μια ανταπτύχνη μας σύγκριση και συνδύχη του ίδιου. Ναι. Θες να πεις τον κώδικα. Όχι, δεν το θυμάμαι καλά. Οκ. Λοιπόν, να βάλουμε βάρκο input και από κάτω θα γράψουμε input.value.length. Ωραία. Και όλα αυτά τώρα μέσα σε ένα input. Ναι. Το value του input είναι ένα string. Αλλά είπαμε ότι το κάθε string έχει την ιδιότητα length. Αυτό ισχύει και σε αυτή την περίπτωση που το value είναι μέσα σε ένα άλλο object. Οπότε το input.value.length είναι το μήκος της τιμής του input. Οπότε βλέπουμε αν αυτή η τιμή είναι. Τι θέλαμε να είναι. Πρώτη λύση του 3. Και αν είναι, τότε θα πρέπει να δώσουμε ένα μήνυμα στο χρήστη ότι δεν έχει κάνει σωστά. Όχι, δεν είναι σωστά. Τέλο πάντων. Δεν μπορεί. Άψε το έχει μικρό. Λοιπόν. Ωραία. Τώρα αυτό ο κώδικα. Αυτό το σώμα δεν έχει να χάσει. Ωραία. Άρα κάτι δεν κάνω σωστά. Τι έχω ξεχάσει να κάνω. Το ορίζω να συμβαίνει μόνο στα μαγαμικρή και αλλαγή. Ωραία, πολύ σωστά. Αυτό τώρα, έτσι όπως το έχω γράψει, ο Μπρούζερς πρωτώνει αυτό το script και βλέπει κώδικα και τον τρέχει απλά. Αυτό δεν θέλουμε να συμβεί. Θέλουμε να τρέχει αυτός ο κώδικας μόνο όταν γίνεται κλικ στη φόρμα και γίνεται submit. Οπότε, πάλι την ίδια λογική με πριν, ορίζουμε την on submit να είναι κάποιο είδη συνάρτηση. Νομίζω δεν χρειάζεται το ίδιο. Ωραία. Οπότε τώρα έχουμε πάλι return check. Αυτή η συνάρτηση δεν υπάρχει, πρέπει να την ορίσουμε. Όπως και να έχει όμως, θα πρέπει να ελέγχει τη συνθήκη και όπως η συνθήκη δεν υπάρχει πριν, δεν πρέπει να το κάνεις ακόμα. Το εμφανίζει γιατί όταν φορτώνει η σελίδα είναι κενό και μετά συμπληρώνεται από το plugin. Ναι. Δηλαδή το ότι γράφει πέντος είναι το συμπληρώνει ο Chrome μόνο στο οποίο φορτώνει η σελίδα, το έχω φτιάξει εγώ. Βάλαμε όλο αυτό το κώδικα που γράψαμε τώρα μια συνάρτηση check και τον ορίσαμε να είναι αυτό που θέλουμε να τρέχει όταν κάνω submit τη φόρμα μου. Και ανάλογα, αν είναι μικρότερο 3, κάνω return false, που σημαίνει ότι συνεχίσει το λογική. Αν είναι κανονικό, όχι κανονικό. Αν είναι το μέγεθος πάνω από 3, τότε συνέχισε και κάνω το λογική. Οπότε τώρα δεν πρέπει να τρέξει. Και αν γράψουμε κάτι αυτό, μου λέει ότι το όνομα είναι πολύ μικρό, ενώ αν γράψω κάτι συνεχίζει κανονικά στη φόρμα. Ωραία. Τώρα θα σας κάνει μια παρουσίαση. Εντάξει. Έχουμε σήμερα την τιμή να είναι μαζί μας ο Σταύρος Μεσίνης από το Colab. Δεν νομίζω ότι έχουμε χρόνο για τις ερωτήσεις, οπότε ευχαριστούμε πολύ. Και όποιος έχει άλλες ερωτήσεις θα μπει κοντά και λεπτά, οπότε μπορείτε να έρθουν να ρωτήσετε.